να απαριθμείτε τα πόσα σημαντικά έχει κάνει η παράταξή σας για να χτυπήσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή και πόσα λίγα έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνησή μας τους 6 μήνες που διατηρήθηκε στην εξουσία. Θα ήθελα να θυμίσω ποια ήταν τα κόμματα σε αυτόν τον τόπο που έπαιρναν το 3% των μαύρων ταμείων της Siemens. Μήπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να θυμίσω ποιος ήταν κυβέρνηση όταν ο Χριστοφοράκος έφυγε από τη χώρα και βρέθηκε στη Γερμανία και σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να θυμίσω για να ξέρει ο ελληνικός λαός. Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής ελέγχθηκαν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πόσο ελέγχθηκαν. Εμείς κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Χθες βγήκε ο ίδιος ο Φαλτσιανί, ο οποίος δημιούργησε, ανακάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο της φοροδιαφυγής, υπάλληλος της HBC, και είπε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε και άνοιξε δρόμους και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό. Ενώ εσείς, από ό,τι ξέρω, στις Βρυξέλλες πήγατε πρώτη φορά και είχατε μαζί σας τον στενό συνεργάτη του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος είναι στις λίστες Λαγκάρντ και διερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και έχετε λοιπόν βούληση. Έχετε λοιπόν βούληση να συγκρουστείτε με αυτό που ονομάζουμε εμείς διαπλοκή και όλος ο ελληνικός λαός το καταγγέλει, ναι ή όχι? Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο ήδη ο κύριος Μεϊμαράκης για να απαντήσει στην τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα. Κύριε Μεϊμαράκη. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας από τότε που υπέγραψε το μνημόνιο έχει πάθει αλλίωση χαρακτήρος. Πραγματικά δεν περίμενα ποτέ ότι προεκλογικά θα έριχνε τόσο πολύ το επίπεδο του διαλόγου. Εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι τον εκτιμούσα κιόλας. Και όσο ήμουν και πρόεδρος της Βουλής, είχαμε και καλή συνεννόηση και συνεργασία σε όλα. Αλλά βλέπω ότι τελευταία, ίσως επειδή βλέπει ότι χάνει, επειδή βλέπει ότι έχει γίνει μνημονιακός, επειδή ακούει τα μύρια όσα. Εγώ κάνω χρήση για το τι λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε ότι είστε μέχρι το μεδούλι διαπλεκόμενος. Θέλετε να κάνω χρήση για το τι λένε οι δικοί σας σύντροφοι που σας άφησαν? Κατηγορείτε εσείς εμένα, ναι, προσωπικά. Έχετε κανένα λόγο? Λοιπόν, εγώ σας επαναλαμβάνω, εμείς εισπράξαμε 35 εκατομμύρια από τη λίστα Λαγκάρντ. Εσείς μηδέν. Γιατί κυνηγάτε μόνο έναν, τον οποίο θεωρείτε κομματικό της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα προεκλογικά έτυχε να πάνε κάποιοι να δούνε πάλι τον κύριο Φαλτσάνη, ο οποίος είναι συνεργάτης επιπληρωμή των Ποντέμος. Μα τώρα σοβαρολογείτε, κύριε Τσίπρα? Είναι δυνατόν να παίζετε τόσο φτηνιάρικα παιχνίδια σε αυτές τις εκλογές που κρίνεται η χώρα, η τύχη της χώρας για τα επόμενα χρόνια? Ειλικρινά δεν σας αναγνωρίζω. Ωραία, υπογράψατε ένα μνημόνιο. Το φέρατε, το συζητήσαμε, το ψηφίσαμε. Πρέπει να χαλάσετε και τόσο και να υποβαθμίσετε το επίπεδο διαλόγου?